Στο έναν το πανευρωπαϊκό των γυναικών που ήμουν, όπου μετά το τουρνουά μας μίλησε ο Μικέλο Μπετακόρ, που ήταν ο εκπαιδευτής διαιτησίας της Ευρώπης εκείνη την εποχή, έναν πραγματικά κορυφαίος πρώην διαιτητής και εκπαιδευτής παγκοσμίως. Έμμεσα μου το είπε. Έμμεσα μου το είπε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ίσως να κάνουμε λάθος μαζί σου, γιατί ίσως να μου το είπε, ενώ όχι, μπορεί να μην ήταν και έμμεσα, μπορεί να ήταν άμεσα. Ναι. Ίσως να κάνουμε λάθος μαζί σου, γιατί είσαι από την Κύπρο, ενώ εγώ οφείλω να... δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, γιατί είναι πάλι αυτό μου είναι από την Γερμανία, ή την Ιταλία, ή την Ισπανία. Αντώνη Δημητρίου, η πλήστη εμείς του μπάσκετ σε ξέρουμε ως διαιτητή πάρα πολλά χρόνια στο γήπεδο. Τα επόμενα χρόνια σε ζήσαμε σε άλλα πόστα γύρω από τη διαιτησία. Όμως στα νιάτα σου ήσουν ένας από τους καλύτερους βολεϊμπολίστες της Κύπρου. Πώς ακριβώς μπήκες στον αθλητισμό, έφτασες τελικά να είσαι διαιτητής στον μπάσκετ διεθνής με τόσες παραστάσεις? Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεκίνησα την καριέρα μου σαν αθλητής του βόλεϊ, όπως είπες, το 1982. Μετά από προτροπή του τότε γυμναστή μου στο σχολείο και διαιτητή καλαθοσφαιρισής του Πρίαμου Ιωαννίδη, ασχολήθηκα με το βόλεϊ λίγο και μετά το 2000. Ήμουν αθλητής της Εθνικής Πεδοσφαίρισης από το 1985 μέχρι και το 1999. Είχα μια γεμάτη καριέρα σχετικά με το βόλεϊ και νιώθω πάρα πολύ ευχαριστημένος από την καριέρα αυτή που είχα. Θα πούμε περισσότερο για το βόλεϊ στη συνέχεια. Είπαμε να μιλήσουμε με ενότητες σήμερα. Ξεκινήσουμε πρώτα από το άθλημα που... βλέπω και τον τίσιμο πίσω στον μπασκετικό το χώρο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω από βολεϊπολίστας, από κορυφαίος βολεϊπολίστας, με παρουσίες σε Promotion Cup, σε AMKE, με παρουσία σε ελληνικό πρωτάθλημα έπαιξε, σε μεγάλες ομάδες Κύπρου, γιατί διαιτητής του μπάσκετ, πώς ακριβώς έγινε αυτό? Όταν σπούδαζα στην Ελλάδα, ταυτόχρονα με τις σπουδές μου παρακολούθησα μαθήματα διαιτησίας καλαθοσφαίρισης. Και ήμουνα και πολύ τυχερός γιατί τα μαθήματα αυτά γίνανε από δύο κορυφαίους Έλληνες διαιτητές και εκπαιδευτές διαιτησίας, τον Σταύρο Δουβή και τον Κώστα Ρίγα. Έγινε αυτό διότι ταυτόχρονα ήταν και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ενεργός στην καλαθοσφαιρισή, ήταν μέλος της Ομοσπονδίας και έφορος εθνικών ομάδων για πάρα πολλά χρόνια. Παρακολουθούσα αγώνες, παρακολουθούσα τα μαθήματα διαιτησίας και μετά με την επιστροφή μου στην Κύπρο, ταυτόχρονα με την ενασχόληση μου με το βόλεϊ, ξεκίνησα δειλά-δειλά και την καριέρα μου ως διαιτητής καλαθοσφαίρισης. Ο Δημητράκης Αντωνίου, ο πατέρας σου. Δημητράκης Δημητρίου. Δημητράκης Δημητρίου, ο οποίος ήταν έφορος εθνικής. Εκείνος σε έσπρωξε για να γίνεις, για να μπεις στον χώρο του μπάσκετ ή ήταν ικανοποιημένος που ήσουν απλά στον αθλητισμό? Με τον Μακαρίτη τον πατέρα μου είχαμε μια αρκετά καλή σχέση, αλλά δεν με έσπρωξε ποτέ σε κάτι. Δεν με έσπρωξε, αλλά όταν έτυχε να ασχοληθώ με κάτι, απλώς το παρακολούθησε και το ενθάρρυνε, δεν το απέτρεπε. Εγώ ένιωθα γιατί σαν ήταν, ξεκίνησα χωρίς να έχω σκέψεις τι μπορεί να προκύψει και τα σχετικά με την καριέρα μου σαν διαιτητής. Απλώς μου άρεσε και ήθελα να ξεκινήσω να το δοκιμάσω. Πριν μπούμε στο κομμάτι της διαιτησίας, θα ήθελα έτσι για να κάνουμε μια σύνδεση σε αυτούς που ίσως να μην ξέρουν ακριβώς την πορεία σου. Πότε ήταν η τελευταία φορά που αγωνίστηκες ως πεδοσφαιριστής? Ήταν πριν την πρώτη φορά που μπήκε στο παρκέ ως διαιτητής στον μπάσκετ ή ήταν ταυτόχρονα? Σε ένα διάστημα ήταν ταυτόχρονα. Ασχολήθηκα με το βόλεϊ από το 1982 μέχρι το λίγο και μετά το 2000.
με την επιστροφή μου στην Κύπρο το 1992, ενώ ταυτόχρονα έπαιζα βόλεϊ, ξεκίνησα τη διαιτησία καλαθοσφαίρισης. Το 2000 είχα τη δυνατότητα να πάω στις εξετάσεις για διεθνής διαιτητής και κάπου εκεί σταμάτησα την καριέρα μου στο βόλεϊ. Το πρώτο σου παιχνίδι μπάσκετ στο αντρικό, αν θεωρώ ότι είναι σωστός ο Μάριος ο Πολιδόρου, που συνήθως είναι η μνήμη του αρκετά καλή, ήταν ένα Ομόνια Αχιλλέας Αγρού. Πράγματι ήταν εκείνο το πρώτο παιχνίδι που έκαμε αντρικό ή όχι? Και νωρίτερα ποιο ήταν το πρώτο σου παιχνίδι? Φαντάζομαι ήταν στις μικρές ηλικίες πριν από αυτό. Για να το λέει ο Μάριος πρέπει να έχει δίκαιο, μάλλον πρέπει να έχει δίκαιο, διότι θυμάμαι το παιχνίδι ήταν στο Ελευθερία, που μάλλον πρέπει να έχει δίκαιο για να λέει ότι ήταν η Ομόνια με τον Αχιλλέα Αγρού. 163 κέρδισε η Ομόνια, που εντάξει, για να το λέει πράγματι σημαίνει έχει δίκιο. Τι θυμάσαι εσύ που έγινε στις πρώτες σου στιγμές ως διαιτητής, δεκαετία του 90, πώς ήταν τότε τα πράγματα στη διαιτησία? Τα πράγματα στη διαιτησία εκείνη την εποχή ήταν πιο, να μην το πω πιο χαλαρά, να το πω πιο αθώα. Δηλαδή ήταν ο αθλητισμός μετά το 1974, ξεκινούσε δειλά-δειλά όλα τα αθλήματα. Η χαρά του κόσμου και των ομάδων ήταν να ασχοληθούμε με το οποιοδήποτε άθλημα. Ήταν γνώριμο το περιβάλλον. Δηλαδή έμπαινα σε ένα γήπεδο και νιώθω ότι ήμουν σε γνώριμο περιβάλλον, γιατί ήμουν ήδη ενεργός στον αθλητισμό. Yeah. Και νιώθω ότι έμπαινα σε γνώριμο περιβάλλον, έβλεπα γνώριμα πρόσωπα και νιώθω ότι δεν αντιμετώπισα προβλήματα προσαρμογής μου για να ασχοληθώ με τη διαιτησία. Τι θυμάσαι είτε που γίνεται το πρώτο παιχνίδι που ανάφερες στο Ελευθερία ή γενικά τις υπόλοιπες αρχές σου, θυμάσαι κάποιο περιστατικό που σου έμεινε τότε στις αρχές? Περιστατικά με κάποια αμυδρά στο μυαλό μου, ναι, ή με κάποιους παράγοντες που μπορεί να αντιδρούσαν και να λένε «Μα ποιος είναι αυτός που ήρθε τώρα και να μας κάνει διαιτησία και είναι νεαρός». Ή άκουεν τα ο Δημητράκης στο Συμβούλιο μετά, ξέρω. Δεν ξέρω αν τα άκουεν ο Δημητράκης, πάντως εμένα δεν μου έλεγε κάτι. Εντάξει, οι παράγοντες οι οποίοι, ξέρεις, μπορεί κάποιες φορές οι παίχτες οι οποίοι ήταν αρκετά έμπειροι και τώρα σκέφτεσαι να το σφυρίσω, αφού να μην το σφυρίσω, γιατί αν το σφυρίσω μπορεί να μου θυμώσει. Ναι. Ήταν παίκτες οι οποίοι είχαν πάρα πολύ εμπειρά, δεν πούμε ονόματα, αλλά στην πορεία θέλω να πιστεύω ότι άφησα αρκετούς ή φίλους ή χωρίς να έχω συμπάθειες ή να μην έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η τελευταία σου φορά που σφύριξες ήταν στους Άμπκετ το 17 στο Σαν Μαρίνο. Μέσα σε εκείνα τα 25 και χρόνια, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου ως διαιτητής? Η τελευταία φορά που σφύριξα ήταν μετά τους Άμπκετ στο Σαν Μαρίνο, γιατί εκείνο το καλοκαίρι πριν να αφιπηρετήσω από διαιτητής πήγα και σε άλλα τουρνουά. Τελευταίος μου αγώνας ήταν ο τελικός του Under 16 του Ευρωπαϊκού που έγινε στη Γαλλία. Και ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι είναι αυτός ο τελικός. Δύσκολες στιγμές υπήρχαν αρκετές. Ίσως κάποια στιγμή βίας ή κάποια στιγμή... Υπήρχαν διότι οι διαιτητές τραβάτε αρκετά, είναι η αλήθεια. Είχα τη χαρά να διαιτεύσω σε γήπεδα όχι γεμάτα απλώς από κόσμο. Να είναι ο διπλάσιος κόσμος από όσους επιτρέπεται μέσα σε ένα γήπεδο. Στην Κύπρο ή στο εξωτερικό? Και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αλλά στην Κύπρο ήταν λίγο πιο... Άγρια. Να μην το πω πιο άγρια, να το πω πιο ζωντανά τα πράγματα. Είσαι ακόμα ενεργός στον χρόνο μπάσκετ, και τώρα καταλαβαίνω πράγματι λίγο διπλωμάτης. Μπορώ να πω ότι είναι αυτές οι στιγμές που νοσταλγούμε στον μπάσκετ, να είναι τα γήπεδα γεμάτα και να είναι ο κόσμος ενεργός και ζωντανός. Θυμάσαι κάποια στιγμή που πραγματικά σου μένει στο μυαλό μια πολύ δύσκολη κατάσταση που έζησες? Υπήρχαν στιγμές όπου είχαμε ή έκρινε ο κόσμος ότι είχαμε θέματα με τη διαιτησία και είχαμε θέμα ίσως σε πώς να φύγουμε από τον αγωνιστικό χώρο για να πάμε στα αποδυτήρια και να νιώθουμε ασφαλείς, ή ακόμη και στα αποδυτήρια μπορεί να μην είμαστε ασφαλείς. Αλλά τούτο συμβαίνει συχνά. να δεχτείς όμως κάποια στιγμή προπυλακισμό ή να δεχτείς κάποιο αντικείμενο, φαντάζομαι τούτο είναι κομμάτι της πορείας στα χώρα. Να δεχτώ αντικείμενο όχι, αλλά να έχουμε θέμα να φύγουμε από τον αγωνιστικό χώρο. Κάποιες φορές είχαμε ναι.
θυμάμαι και χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι το οποίο ακόμα ίσως να διεκδικά και βραβείο στο ρεκόν Κίνες, γιατί ο αγώνας ήταν και κλεισμένο των θυρών και διακόπηκε λόγω εισόδου φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. Ποιο παιχνίδι ήταν? Να μην πούμε ομάδες. Το παιχνίδι ήταν, ήταν η ομάδα γηπεδούχος τιμωρημένη. Όλος ο κόσμος ήταν έξω από το γήπεδο. Έβλεπε το γήπεδο αγώνα από γιγαντοθόνες. Ναι. Okay. Κάτι δεν του άρεσε προς το τέλος. Η ομάδα του έχανε και ήθελε να αντιδράσει και προέκυψε εισβολή των φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Και μπορεί, μόλις που προλάβαμε να βρεθούμε στα αποδυτήρια, λίγο πριν τη λήξη του, του αγώνα, και προσπαθήσαμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε την πόρτα κλειστή. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκαμες ως διαιτητής? Λάθη έχω γίνει αρκετά. Σίγουρα. Ειλικρινά σου λέω, δεν μπορώ τώρα να μου έρθει στο μυαλό κάποιο το μεγαλύτερο λάθος, γιατί ό,τι έγινε, έγινε με τη συνείδηση μου καθαρή, ότι πάντα προσπαθούσα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν, καταλαβαίνοντας τον κόπο και τον μόχθο του αθλητών και των ομάδων, μέχρι να βρεθούν σε εκείνο το σημείο να θέλουν να κερδίσουν κάποιο παιχνίδι. Που την άλλη όμως, επειδή ήσουν ο κορυφαίος μας διαιτητής για πάρα πολλά χρόνια, περάσαν και στιγμές όπου ίσως να έδειξες τις ειδικές σου τις γνώσεις και ικανότητες. Στην έρευνα που έκανα για την παρουσία σου, ήβρα πάλι ένα περιστατικό που πάλι ο Μάριος ο Πολυδόρου το εξιστόρησε στην Κροατία, όπου έδωσες τεχνική ποινή το 2000 σε ένα τουρνουά γυναικών, όταν μια ομάδα έβαλε καλάθι στο δικό της καλάθι για να στείλει το μάτσο στην παράταση, για να διεκδικήσει μετά μια διαφορά 8 πόντων. Έτσι στιγμές, σου έρχεται κάποια στο μυαλό που να έδειξες ότι είτε ξέρω τόσο καλά τους κανονισμούς που δεν μπορεί να μου γελάσετε, ή ξέρω εγώ που ένιωσες ότι επήρες πάνω σε μια δύσκολη φάση, όλοι ήταν αντίο στο τέλος και δικαιώθηκες? Κοίτα, όταν πήγα το 2000 στο σεμινάριο για να πάρω το σήμα του Διεθνή Διαιτή, ένιωθα σε εισαγωγικά αρκετά δυνατός διαιτητικά, διότι είχα ήδη διαιτεύσει αρκετά δυνατά παιχνίδια στην Κύπρο και γύρω στο 2000 υπήρχαν πράγματι αρκετοί δυνατοί αγώνες. Ήταν το πρώτο μου τουρνουά σαν διεθνής διαιτητής το 2000 στην Κροατία. Καλά τα θυμάται ο Μάριος. Θυμάται καλύτερα από μένα κάποιες φάσεις. Εκείνη την εποχή ο κανονισμός έλεγε ότι αν βάλεις καλάθι εσκεμμένα στο καλάθι σου, αγκυρώνεται το καλάθι και τιμωρείσαι και με τεχνική ποινή. Στην πορεία άλλαξε και τώρα απλώς αγκυρώνεται το καλάθι. Σε εκείνο το τουρνουά θυμάμαι ότι η Κροατία ήταν προκριματικά για το ευρωπαϊκό των γυναικών, νομίζω. Σε εκείνο το παιχνίδι θυμάμαι ότι η Κροατία τελικά αποκλείστηκε λόγω της ήττας της από το τουρνουά. Κυκλοφορούσαμε στο ξενοδοχείο και μας περπατούσα και δείχναμε με το δάχτυρο οι Κροάτες. Τελικά παίξανε όμως το Πανευρωπαϊκό, γιατί παίξανε σαν διοργανώτρια ομάδα, νομίζω. Ναι. Θυμάσαι κάποια άλλη στιγμή που την καριέρα σου που να είπες εγώ είχα δίκιο στην φάση και έδειξα εγώ ότι ξέρω τι σφυρίζω? Κάποια στιγμή που να σου μένει στο μυαλό, που να καλύπτει έτσι το θετικό των κομμάτι? Κοίτα, έχω πάει σε δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γυναικών, τα οποία ήταν για μένα οι κορυφές μου στιγμές διαιτητικά, διότι να σε επιλέγουν, δεν θα πω από πόκο τέσσερις διαιτητές, γιατί όταν πηγαίνουν 16 χώρες και συμμετέχουν, ναι, υποχρεωτικά ένας διαιτητής από κάθε χώρα θα πάει. Συν 8 με 10 διαιτητές οι οποίοι θα επιλεγούν σαν ουδέτεροι διαιτητές, και να είσαι ένας από τους 8-10 διαιτητές του οποίου επιλέγει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να συμμετέχει. Ακόμα την εποχή που σου λέω ήταν ενωμένη η διαιτησία στην Ευρώπη, δεν υπήρχαν διαιτητές της Ευρωλίγκα οι οποίοι δεν είναι στη FIBA κτλ. Υπήρχαν στιγμές οι οποίες ένιωθες πράγματι ότι κάνεις τη δουλειά σου και πράγματι νιώθεις ότι για να βρίσκεσαι εδώ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τη δουλειά σου και μπορείς να την κάνεις όσο πιο καλά μπορείς. Ποιο είναι το σημαντικότερο παιχνίδι που διαιτητεύσες στην καριέρα σου? Σημαντικά παιχνίδια υπήρχαν πολλά.
Θα πω ένα παιχνίδι, ας πούμε, στο εξωτερικό, στο Ισραήλ που θυμάμαι, στο, όπως ονομαζόταν τότε το Γιάννη Τελεάου, το γήπεδο που παίζει τώρα η Μακάμπη, που ήταν ένα παιχνίδι, αν κέρδιζε, ήταν Ισραήλ-Ρουμανία, νομίζω όποιος κέρδιζε προκρινόταν στο ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Και στο τέλος κέρδισε το Ισραήλ σε έναν κατάδρομο στο γήπεδο, νομίζω χωράει 12.000 το Γιάννη Τελεάου. Ή ένα παιχνίδι που διαιτήτευσα της Ελλάδας στην Αθήνα, πάλι με τη Ρουμανία νομίζω, και σε εκείνο το παιχνίδι στη Ρουμανία έπαιζε νομίζω ψηλός ο παίχτης ο Μουρεζάν. Ο Μουρεζάν. Ο Μουρεζάν, ναι, 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 και θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν στην εποχή εκείνη μια φωτογραφία στις εφημερίδες όπως σφυροφάουλ του Μουρεζάν και ήταν κοντά μου και σφυρό το φάουλ και γύρισε το κεφάλι μου έτσι πάνω για να το δω και στα μάτια ότι του σφύρισα φάουλ. Ήταν και με τον προπονητή στην Ελλάδα, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι του Σχορτσιανίτη, κάτι ήταν. Ναι, 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 ήταν στιγμές ωραίες. Μεγάλες διοργανώσεις, ανάφερες κάποιες πριν, ναι, και σου μένουν στο μυαλό. Αυτά τα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων ειδικά, ένα ημιτελικό που επιλέγα να σφυρίξω του Αθηναϊκού στην Ελλάδα, όταν στον τελικό τελικά κατέκτησε το το ευρωπαϊκό, το γυναικό. Γυναικό, ναι. Ναι. Και αυτές οι στιγμές ήταν στιγμές με δύο διαιτητές. Ήταν εποχές όπου η διαιτησία ήταν ακόμα με δύο διαιτητές. Ήταν πράγματι λίγο, ήταν πιο δύσκολο σίγουρα και λίγο πιο τρομακτικό. Νιώθεις ότι αν δίπλα από το όνομα σου δεν έγραφε CYP, Cyprus, αλλά ξέρω εγώ, Ιταλία ή Spain ή ξέρω κάποια μεγάλη χώρα, θα είχε διαφορετική κατάληξη ως διεθνής διαιτητής σε ακόμη πιο μεγάλες διοργανώσεις? Δεν ξέρω αν συνεννοήθηκες με κάποιον για να μου κάνεις την ερώτηση. Στο έναν το πανευρωπαϊκό των γυναικών που ήμουν, όπου μετά το τουρνουά μας μίλησε ο Μικέλο Μπετακόρ, που ήταν ο εκπαιδευτής διαιτησίας της Ευρώπης εκείνη την εποχή, ένας πραγματικά κορυφαίος πρώην διαιτητής και εκπαιδευτής παγκοσμίως, έμμεσα μου το είπε. Έμμεσα μου το είπε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ίσως να κάνουμε λάθος μαζί σου, γιατί ίσως να μου το είπε, ενώ όχι, μπορεί να μην ήταν και έμμεσα, μπορεί να ήταν άμεσα. Ναι. Ίσως να κάνουμε λάθος μαζί σου, γιατί είσαι από την Κύπρο, ενώ εγώ οφείλω να δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, και αν είπα αυτό μου είναι από τη Γερμανία, ή την Ιταλία, ή την Ισπανία. Υπήρχαν περιπτώσεις που στην καριέρα σου ως διαιτητής δέχθηκες απόπειρα που παράγοντες να σε επηρεάσουν με κάποιο τρόπο? Λέω κατηγορηματικά όχι, σε καμία περίπτωση. Και αυτό δεν προκύπτει γιατί ο παράγοντας, ας πούμε, δεν λέω ότι το κάνουν παράγοντες, αλλά δεν έδωσα το δικαίωμα σε κάποιον ή ακόμα και να προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί μου ή αν το έκαμε κάποιος, κατάλαβε ότι μπορεί να το ξανακάνει. Αν το πάρω και λίγο παραπάνω στην πλάκα, ξέρεις, όταν ένας διαιτητής κάνει ένα λάθος, αμέσως όλοι θα πέσουν να πούν, να είναι πληρωμένος ο διαιτητής. Εντάξει, η αλήθεια είναι πόσα πάει η ταρίφα για να, αγοράει, για να ξέρουν οι οπαδοί, δηλαδή να μην φωνάζουν άδικα. Πώς νιώθετε εσείς το πράγμα οι διαιτητές, και τώρα ναι, που είσαι σε ένα άλλο ρόλο του εκπαιδευτή, ναι, του καθοδηγητή, το να δικαιολογείται από όλους ένα λάθος ενός διαιτητή ως ηθελημένο λάθος? Πώς σας κάνει εσάς ως διαιτητές να νιώθετε το πράγμα? Υπάρχει και άλλες φορές, ειδικά από την εποχή που σταμάτησα η διαιτησία και λίγο πριν που ξεκίνησα με το ρόλο μου σαν εκπαιδευτής των διαιτητών, είπα πολλές φορές ότι δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος διαιτητής ο οποίος ασχολούμαι μαζί του ή γενικά κάποιος ο οποίος μπαίνει στο γήπεδο και έχει στο μυαλό του κάποια άλλα πράγματα εκτός που να κάνει δουλειά τόσο πιο καλά μπορεί. Δεν ξέρω αν γίνονται, δεν θέλω να το πιστεύω ότι γίνονται. Σήμερα ο ρόλος σου τι είναι στον χώρο της διαιτησίας? Από το 2017 που σταμάτησες, πρόσφατα πήγες στο Ισραήλ με τη FIBA ως κομισάριος.
έχει ένα σημαντικό ρόλο στην Κύπρο με την εκπαίδευση και τους ορισμούς. Ναι. Έτσι εξήγα μας τι ακριβώς κάνεις λίγο σήμερα. Λίγο πριν να σταματήσω τη διαιτησία, η διαιτησία σταμάτησα το 2017, λίγο πριν από το 2015 με προτροπή του κυρίου Νίκου Καλαποδά, πρώην διαιτητή και εκπαιδευτή διαιτησίας, με πρόδειξε να ασχοληθώ με την εκπαίδευση των διαιτών και πράγματι από το 2015 ασχολούμαι κάτι το οποίο κάνω μέχρι σήμερα, όπου είμαι και εκπαιδευτής διαιτησίας της ΦΥΠΑ μετά από μαθήματα και εξετάσεις ή και εκπαιδευτής διαιτός σε τουρνουά που γίνονται στο εξωτερικό κατά τα καλοκαιρινές περίοδους ειδικά. Είμαι video observer της ΦΥΠΑ, ένας από τους 24 video observer όπου παρακολουθούμε αγώνες ζωντανά μέσω του YouTube, όπου έχουμε επικοινωνία μετά με τους διαιτητές, τους αγώνες και τους δίνουμε ένα τροφοδότηση στους διεθνείς αγώνες που διαιτεύουν. Okay. Είμαι διεθνής κομισάριος από το 2017, όπου και πριν λίγο καιρό, ευτυχώς λίγο πριν να ξεκινήσουν οι φασαρίες αυτές που γίνονται στο Ισραήλ. Ναι. Ήταν το Final Four του FIBA Euro Cup, όπου ήμουν ένας από τους δύο κομισάριους του Final Four. Και στην Επιτροπή Ορισμών Αρχών Αγώνων, όπως ονομάζεται τώρα, ή με το ονομασία της Επιτροπής Διαιτησίας, όπου η Ομοσπονδία αποφάσισε πέρσι να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας και ορισμού των ατόμων που είναι σε αυτήν την Επιτροπή. Είμαι σε αυτήν την Επιτροπή όπου ασχολούμαστε με την εκπαίδευση, τους ορισμούς, έχουμε ενεργό ρόλο γενικά στη διαιτησία. Ναι. Φέτος είχαμε τους Κύπριους διαιτητές να έχουν ρόλο μέχρι τέλους στο πρωτάθλημα. Ήταν κάτι που τα τελευταία χρόνια, αλήθεια, πολλές φορές είχαμε ξένους να έρχονται σε κρίσιμα μάτς. Τούτο είναι απόδειξη ότι γίνεται καλή δουλειά στον τομέα της βάσης των διαιτητών. Και γενικότερα, εσύ πώς νιώθεις σήμερα για το επίπεδο της κυπριακής διαιτησίας? Θέλω να πω ότι και η διαιτησία είναι μια ομάδα. Έχουμε ομάδες οι οποίες έχουμε 8-9 ομάδες στην πρώτη κατηγορία, έχουμε κάποιες 10-12-16 ομάδες στη δεύτερη κατηγορία, άλλες των παιδικών, και οι διαιτητές αποτελούν μέρος μιας ομάδας. Λειτουργούμε όπως λειτουργούν όλες οι ομάδες. Εκπαιδευόμαστε, προπονόμαστε και πηγαίνουμε στις αγώνες για να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό να παίξουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα επιλογής των αθλητών μας όμως. Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα να ασχολούμαστε με αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν και περνούν μέσα από κάποιες εξετάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, που λέω και πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε διαιτητές και να τους πούμε, έλα εσύ γιατί νιώθω ότι έτσι και πρέπει να γίνεις διαιτητής. Αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με διαιτητή, αν έρχονται, και είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε και να τους εκπαιδεύσουν και να τους ανεβάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, γιατί δεν έχουμε ικανών αριθμών διαιτητών. Και τούτο είναι κάτι που συμβαίνει όχι μόνο στην Κύπρο ή όχι μόνο στον μπάσκετ. Γενικά τα τελευταία χρόνια συμβαίνει σε αρκετά αθλήματα και σε αρκετές χώρες. Τα τελευταία χρόνια πράγματι, και εγώ όταν ακόμα ήμουν εγώ ενεργός διαιτητής, έπαιξα πάρα πολλά παιχνίδια ημιτελικά, τελικά ή τελικούς με ξένους διαιτητές. Και ήταν συνεχώς το παράπονο των διαιτητών και σε εισαγωγικά των αθλητών μας, δηλαδή πώς θα προχωρήσω εγώ να ανέβω επίπεδο όταν δεν παίζω σημαντικά παιχνίδια. Ο διαιτητής είναι όπως τον αθλητή, πρέπει να παίξει σημαντικά παιχνίδια για να ανεβάσει το επίπεδό του. Φέτος, λόγω των συγκυριών, λόγω των και λόγω του ότι παρουσιάσαμε στο ΔΣ της Ομοσπονδίας ότι μπορούμε να παίξουμε την τελική φάση με Κύπριους διαιτητές, το Διοικητικό Συμβούλιο το αποδέχτηκε και έγιναν 5 φανταστικά παιχνίδια στην τελική φάση. Είναι γενικώς παραδεκτό και από αυτά που διαβάζω και ακούω ότι ίσως ήταν η πιο συναρπαστική σειρά που έγινε. Έγιναν 5 παιχνίδια τα οποία έλεξα σχεδόν όλα στον πόντο. Σε ένα παιχνίδι υπήρχε θέμα για 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, αν πάρουμε στο σύνολο 5 αγώνες όπου υπάρχει θέμα για 10 δευτερόλεπτα σε έναν αγώνα, σε γενικές γραμμές πρέπει να νιώθουμε σούπερ ευχαριστημένοι. Εδώ βλέπουμε ότι σε μισό παιχνίδι μπορεί να προκύψουν ολόκληρα θέματα, όχι σε μια σειρά 5 κλειστών αγώνων.
σημαντικό. Στη διαιτησία όμως, δυστυχώς τούτο ίσως να είναι η κατάρα των διαιτητών, ένα σφύριγμα μπορεί να χαλάσει όλη την καλή εικόνα σε μια σειρά ή σε ένα πρωτάθλημα. Η ερώτηση μου έχει δύο παραμέτρους. Το πρώτο είναι η πίεση που δημιουργείται στους διαιτητές λόγω του γεγονότος. Δεύτερον, πώς μπορείτε εσείς ως διαιτησία να επεξηγήσετε το πράγμα, ότι μπορεί να συμβεί το πράγμα και να ζητήσει τον κόσμο να δει τη μεγάλη εικόνα? Μπορεί να φαίνεται ρομαντικό, αλλά ξαναλέω ότι ο διαιτητής είναι αθλητής. Όπως ο αθλητής μπορεί να χάσει το τελευταίο σούτ ή να βάλει το τελευταίο σούτ και να γίνει ήρωας ή να χάσει το τελευταίο σούτ και να γίνει ομοιραίος, έτσι και ο διαιτητής μπορεί από εκεί που μένουν 5 δευτερόλεπτα θα γιώσει το παιχνίδι και να φύγει καθαρός ότι έκαμε όσο πιο καλά μπορούσε την δουλειά του. Μπορεί να τύχει μια φάση η οποία μπορεί να μαυρώσει μια εικόνα όχι ενός αγώνα. Μπορεί να μαυρώσει και μια εικόνα χρόνων στη διαιτησία. Αλλά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα αν δεν τα ζήσει ο διαιτητής ή οποιοσδήποτε αθλητής και αν δεν υπάρξουν και συμβούν, θα μπορέσει να τα δουλέψει και να τα βελτιώσει στη συνέχεια. Ναι. Πώς θα το παρουσιάσουμε στον κόσμο, τούτο είναι εντάξει, είναι λίγο θέμα, γιατί σαν μεσογειακός λαός είμαστε λίγο δύσκολοι. Βλέπουμε και στα άλλα αθλήματα πώς παρουσιάζουμε το λειτουργήμα της διαιτησίας. Και τούτο αποτελεί και ένα αντικίνητρο στο να έρθει ο κόσμος να ασχοληθεί με τη διαιτησία. Δεν είναι εύκολο κάποιον να ασχοληθεί με τη διαιτησία, δεν μαθαίνω τους κανόνους και διαιτεύω. Είναι τόσες πολλές οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας διαιτητής, η διαχείριση, το management, τη γνώση των κανονισμών, η επικοινωνία. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε αυτούς που έχουμε για να κάνουν όσο πιο καλά μπορούν την δουλειά τους. Σήμερα, τι ξεχωρίζουν στο κομμάτι της διαιτησίας μας, που εσύ θεωρείς με βάση την εμπειρία σου ότι μπορούν να φτάσουν σε επίπεδα ανάλογα με τα δικά σου, ας πούμε, διεθνώς? Ένα παράδειγμα, ίσως να είναι ο Ηλίας Κουνελές, ο οποίος ήδη έχει κάνει μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό. Είμαστε μια χώρα κάτω του 1 εκατομμυρίου, με περιορισμένο αριθμό διαιτητών. Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα της FIFA σχετικά με τη διαιτησία, το οποίο αφορά τα μικρά κράτη της Ευρώπης. Και όχι τολμώ, πρέπει να το πω και δημόσια για να ξέρω ο κόσμος τι γίνεται. Μέσα από τη δουλειά που κάνουμε, με την εκπαίδευση, την παρακολούθηση, την ανατροφοδότηση κλπ. Φτάσαμε στο σημείο με τον αριθμό που έχουμε να έχουμε ένα διαιτή να διαιτεύει στο BCL, στο Basketball Champions League. Έχουμε ένα διαιτή ο οποίος διαιτεύσε στο Top 16 του FIFA Euro Cup. Έχουμε μια διαιτή η οποία θα πάει στο, έχει οριστεί στο Ευρωμπάσκετ γυναικών, το οποίο θα γίνει στη Γαλλία και Ισπανία. Και είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά, αν προσθέσω τις δικές μου συμμετοχές και του Ηλία του Κουνελέ και της Μαρίας τώρα, που συμμετέχουμε σαν Κύπρος σε Ευρωμπάσκετ με ορισμό διαιτητή. Ήμουν εγώ στο τελευταίο Final Four του FIBA Euro Cup σαν κομισάριος. Δηλαδή βλέπουμε ότι παρόλο το μέγεθος μας, εκτιμάται με αλφα γιώτα το έργο το οποίο γίνεται. Ίσως σιγά σιγά το CYP να μην αποτελέσει βάρος όπως ίσως να αποτελέσει για σένα. Ίσως ναι, και βλέπουμε ότι αν κάποιος δουλεύει μπορεί να προχωρήσει να πάει μπροστά. Το μπάσκετ έχει μια ιδιαιτερότητα όπου συχνά βλέπουμε αλλαγές στους κανονισμούς, σημαντικές ουσιώδεις αλλαγές. Τον το πράγμα θεωρείς εσύ ότι είναι σοβαρό γεγονός για ένα άθλημα, τη στιγμή που ίσως το ποδόσφαιρο οι αλλαγές για να αλλάξουν χρειάζεται να γίνουν απίστευτες μεγάλες ενέργειες. Το μπάσκετ βλέπουμε πιο συχνές αλλαγές. Το πράγμα θεωρείς ότι ίσως να δημιουργεί μια δυσκολία στο να ελεγχθεί η κατάσταση από πλευράς διαιτησίας και πώς καίνει το άθλημα προς τα έξω? Στο μπάσκετ ίσως να προκύψουν αλλαγές και κάθε δύο χρόνια, κάποιες φορές ίσως και κάθε χρόνο προκύψουν αλλαγές. Όσο πιο πολύ εμβαθύνεσαι στο μπάσκετ και το γνωρίζεις από κοντά, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις ότι είναι ίσως το πιο ζωντανό παιχνίδι το οποίο διεξάγεται. Δηλαδή οι ενέργειες των προπονητών, των παιχτών, οι ενέργειες των διαιτητών,
είναι τόσο πολύ γρήγορες που συμβαίνουν και τόσο πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν σε μια φάση και οι αλλαγές αυτές στον κανονισμό βοηθούν στο παιχνίδι να το κάνουν ακόμα πιο ελκυστικό πιστεύω, ναι. Αλλά ταυτόχρονα ακόμα πιο δύσκολο σε αυτούς που πρέπει να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να το διαχειριστούν. Πόσο φόρτο γνώσης πρέπει να διαθέτει ένας διαιτητής στον μπάσκετ σε σύγκριση με άλλα σπορ? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στο βόλιο διαιτητής είναι στη σκάλα ακίνητος, έχει το σφυρί στο χέρι και άμα συμβεί κάτι θα σφυρίξει. Στο ποδόσφαιρο τρέχει, ο διαιτητής έχει το σφυρί στο χέρι, αν συμβεί κάτι θα σκεφτεί, θα το βάλει στο σώμα, θα σφυρίξει. Στο μπάσκετ τρέχει με τη σφυρίχτρα στο στόμα. Εναλλάσσονται τόσες χιλιάδες εικόνες μπροστά του σε μια στιγμή και ταυτόχρονα πρέπει να είναι και ακίνητος του να που θα πάρει μια απόφαση. Αν θέλει να πάρει την πιο σωστή απόφαση, πρέπει να είναι ακίνητος στη στιγμή που πρέπει να τρέξει για να πάει κάπου ή ταυτόχρονα πρέπει να σταματήσει για να αναλύσει καλά την συγκεκριμένη εικόνα η οποία μπορεί να συμβεί για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Ανά πάσα στιγμή, ένα διαιτητή στον μπάσκετ πόσα πράγματα πρέπει να κοιτάζει. Θυμίζουμε έχει δύο μάθια συνήθως. Πόσα πράγματα πρέπει να έχει στο υπόψη το διαιτητή ανά πάσα στιγμή σε ένα αγώνα? Τα πάντα. Όταν λες το διαιτητή, ταυτόχρονα πρέπει να κοιτάζει το χώρο ευθύνη σου, οι οποίοι γνωρίζουν οι τρει διαιτητέ ποιο είναι ο χώρο ευθύνη του, αλλά ταυτόχρονα κινούνται και ταυτόχρονα αλλάζει αυτό ο χώρο ευθύνη. Και ταυτόχρονα του λες είσαι υπευθύνο στον χώρο ευθύνη σου, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρει τι γίνεται σε όλο το γήπεδο. Καταλαβαίνεις ότι. Και ίσως και εκτός γηπέδου πολλές φορές. Ίσως και εκτός γηπέδου πολλές φορές, γιατί ας σου φωνάξει ο προπονητής ή κάποιος άλλος νεοαρτήρι, μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σου που δεν πρέπει. Καταλαβαίνεις αμέσως πόσο είναι η στιγμή, είναι ο χρόνος, είναι η φάση, είναι η κρισιμότητα του παιχνιδιού, της φάσης, σε ποιο χρόνο παίζουμε. Καταλαβαίνεις αυτόματα ότι είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να αναλύσει και να διαχειριστεί ένας διαιτητής. Με την τεχνολογία, και αν η γνώμη σου στον μπάσκετ, γενικότερα σχετικά με το IRS το οποίο έχει. Ναι, που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να έχει μπει στο χώρο, στο ποδόσφαιρο έχουν το αντίστοιχο το VAR. Ναι. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου για την τεχνολογία? Η γνώμη μου είναι ότι όσο περνά ο καιρός και γίνεται πιο προσιτή η εκμετάλλευση της τεχνολογίας, και τι εννοώ, πιο προσιτή εννοώ να ξέρουμε πότε θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Μην τη χρησιμοποιήσουμε απλώς για να δείξουμε ότι τη χρησιμοποιήσαμε ή να μην τη χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε ότι ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Πράγματι να τη χρησιμοποιούμε εκεί όπου πράγματι χρειάζεται, όχι για να δείξουμε ότι την έχουμε χρησιμοποιήσει ή να πολλές φορές να μπούμε σε μια κατάσταση όπου θα μας οδηγήσει που ό,τι αποφασίσουμε μέσα από την τεχνολογία θα είναι λάθος. Mm-hmm. Είναι μια πολύ λεπτή γραμμή όπου εμένα η εισήγηση μου προς τους διαιτητές είναι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία εκεί όπου γνωρίζουμε ότι θα μας βοηθήσει. Δεν μπορεί να μπει σε συγκεκριμένες φάσεις ακριβώς, διότι όπως είπα και προηγουμένως, είναι τόσο ζωντανό το παιχνίδι, όπου δεν ξέρεις πότε είναι αυτή η σωστή φάση. Από εκεί και πέρα επαφείται στην κρίση του διαιτητή που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πότε πιστεύει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Είδαμε πιο ζωντανό παράδειγμα στο ποδόσφαιρο, όπου με τους διαιτητές Α θέλαμε 4 λεπτά να πάρουμε μια αποφασή, ενώ το παιχνίδι είναι διακόπτεται για πάρα πολύ χρόνο, ενώ με τους διαιτητές Β περνάμε και λίγο χρόνο ή καθόλου χρόνο για να πάρουμε μια απόφαση. Στην αρχή μου μπήκε η τεχνολογία στον μπάσκετ για να πω για τον μπάσκετ, όπου τα τελευταία παιχνίδια ενός κρίσιμου αγώνα από 5 λεπτά διαρκούσαν μισή ώρα, γιατί 15 φορές πήγαινε ο διαιτητής να δει το βίντεο, να δει τη φάση. Ενώ με τα χρόνια, με τον καιρό σιγά σιγά ξεπερνιέται αυτόν και πράγματι εμπεδώνουν οι διαιτητές πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Δεν είμαι εναντίον, είμαι υπέρ. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα του βόλεϊ, το οποίο είναι το άθλημα που ουσιαστικά σε έμαθαν όλοι τη δεκαετία του 80, του 90. Γιατί έγινες βολεϊπολίστας, πώς έτυχε ασχοληθείς με εκείνο το άθλημα? Στο σχολείο είχαμε μάθημα βόλεϊ, όταν ήμουν ακόμα πρώτη δευτέρα γυμνασίου. Ο γυμναστής μου, τότε γυμναστής μου Πριάμος Ιωαννίδης, ήταν προπονητής βόλεϊ στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, με πρότεψε να πω μια προπόνηση. Και όλα ξεκινούν με την παρέα από εκείνη την εποχή, διότι οι περισσότεροι ήμασταν συμμαθητές, ήταν κάτι το οποίο μας ένωνε, ήταν το σημείο
συναναστροφής μας να πάμε στην προπόνηση ή να πάμε με τα χρόνια μετά να βγούμε έξω, να κάνουμε παρέα κτλ. Και έτσι σιγά σιγά ασχολήθηκα ενεργά με το βολέι. Έπαιξες Ολυμπιάδα Νεάπολης, ΑΠΟΕΛ, Πανιόνιο φαντάζομαι όταν ήσουν φοιτητής στην Αθήνα. Όταν ήμουν 5 χρόνια στον Πανιόνιο, ναι, με την επιστροφή μου ξανά έπαιξα στην Ολυμπιάδα, μετά πήρα μεταγραφή στο ΑΠΟΕΛ, μετά στο Μαραθώνα κάτω Βαρουσίων, ΑΕΚ Καραβά, μετά επιστρέψα στην Ολυμπιάδα και κάπου εκεί έκλεισα την καρκέρα μου και με κάποια χρόνια, 10-15 χρόνια περίπου στην Εθνική Ομάδα. Ποια στιγμή κρατάς περισσότερο από την πορεία σου ως παιδοσφαιριστής, είτε με διεθνική είτε και με ομάδα? Πάρα πολλές καλές στιγμές. Οι φίλοι και οι γνωστοί που έχω κάνει, τα παιχνίδια τα οποία έχουμε παίξει, πράγματι τα απολαμβάναμε. Νιώθαμε ωραία να πάμε στο γήπεδο να παίξουμε βόλεϊ. Ήταν κάτι το πολύ ευχαριστώ να πάμε. Δεν νιώθαμε κάποιον άγχος ή πίεση. Ήταν ευχαρίστηση μας να πάμε να παίξουμε εκείνη την εποχή βόλεϊ, να πάμε με την εθνική ομάδα για 2-3 μήνες να κάνουμε προετοιμασία για να πάμε να εκπροσωπήσουμε την Κύπρο στο εξωτερικό. Ήταν όλες οι στιγμές πάρα πολύ ωραίες. Είχα την τύχη να είμαι σε 5 άμπια που κερδίσαμε το χρυσό μετάλλιο και σε κάποια άλλα promotion cup. Ήταν, σε ποια θέση έπαιζες? Ήμουν ακραίος, ήμουν υποδοχή και επίθεση από τα άκρα, ναι. Σήμερα αν κάνεις ζάπινγκ στην τηλεόραση, τώρα ή κάνεις καλωδιακή, και έχεις να επιλέξεις μεταξύ Champions League Basketball και Champions League της ΣΕΦ, του Volley, σε ποιο κανάλι θα μείνεις? Είναι δύσκολη ερώτηση. Μ' αρέσει να παρακολουθώ τα πάντα, και ποδόσφαιρο, και μπάσκετ, και βόλεϊ. Άμα είναι καλό το επίπεδο, δεν έχω κανένα θέμα να παρακολουθήσω οποιοδήποτε σπορ. Μ' αρέσουν εξίσου όλα. Θα μείνω και στο βόλεϊ, θα μείνω και στο μπάσκετ, ναι. Ποιες είναι οι βασικές διάφορες μεταξύ των δύο αθλημάτων από πλευράς του αθλητή, αλλά γενικότερα, δηλαδή εσύ που τα έχεις ζήσει και τα δύο? Ναι. Πέρα από τα προφανή, βέβαια, που στο μπάσκετ υπάρχει επαφή, στο βόλεϊ δεν υπάρχει. Πώς θα ξεχωρίζει αυτά τα δύο σπορ? Όλη όμως η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από αυτό που μόλις είπες. Στο ένα υπάρχει επαφή, στο άλλο δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να ξεσπάσει με μια καλή άμυνα, με μια δυνατή άμυνα, ή με ακόμα και έναν επεισόδιο που ίσως να θέλει να δημιουργήσει. Ενώ στο βόλεϊ πρέπει να παλεύεις συνεχώς με τον εαυτό σου για να αντεπεξέλθει. Να χτυπήσει τον άλλον κάτω από φιλέ, δεν υπάρχει. Ή το ακρό να χτυπήσει τον άλλον κάτω. Κάτι που έτυχε και δημιουργήθηκαν και επεισόδια σε αγώνες. Αυτοί που αντέξαν να τα βάλουν με τον εαυτό του, τελικά ήθελαν να τα βάλουν με κάποιον άλλον. Άρα η βασική διαφορά θεωρείς ότι είναι αυτό? Ότι δεν υπάρχει επαφή, είναι περισσότερο άθλημα ψυχολογίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμβεί σε κάποιον άθλημα να κερδίζεις 2-0 σετ και 14-13, ας πούμε, και να χρειάζεται ένας πόντος όπως ήταν οι κανονισμοί παγιά, και να χάνεις το παιχνίδι στο τέλος. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπεις βόλεϊ στην Κύπρο, ασχολείσαι με το άθλημα πέρα από προπονητής που νομίζω ότι έχεις εμπλοκή μέχρι σήμερα? Ναι, έχω κάποια εμπλοκή. Είναι ένας τρόπος να ξεσκάζω λίγο, να ασχολούμαι με μικρά παιδιά, να προπονώ. Δεν παρακολουθώ τόσο συχνά αγώνες, γιατί τις ημέρες που είμαι ελεύθερος πρέπει να πω να παρακολουθήσω αγώνες μπάσκετ και να δω κάποιους διαιτητές πώς πάνε κτλ. Αλλά όταν να έχω την ευκαιρία, μπορεί να το κάνω, ναι. Εσύ είσαι βολεϊμπολίστας, διεθνής, με μεγάλες επιτυχίες. Στη συνέχεια διαιτητής του μπάσκετ, ο καλύτερος που είχαμε ίσως ever, σίγουρα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Ο γιος σου, πώς γέλασες σου ή εμποδοσφαιριστής? Και αυτό στοιχεία. Ήταν κοντά στο σπίτι μας, είναι το Μακάριο Στάδιο, όπου έκανε προπονήσεις η ομάδα της Ανόρθωσης, το κλιμάκιο των μικρών της Λευκωσίας. Του λέω, okay, αφού είναι κοντά μας αυτή, αν υπάρχει κάτι άλλο κοντά μας να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, αφού πέρασε λίγο από Κολύμπη, λίγο από τα γνωστά που περνούν οι μικροί κτλ. Ξεκίνησε προπονήσεις και σιγά σιγά πήρε τον δρόμο του στο ποδόσφαιρο, ναι. Πρόσφατα ο Δημήτρης έπαιξε με την Εθνική Ανδρών του ποδοσφαίρου, μάλιστα απέναντι στη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Κροατία.
Είπε σου καθόλου ο γιο σου πώ ήταν να παίζει. Δυστυχώ είναι αγώνα που τραυματίστηκε και ελπίζουμε να το ξεπεράσει. Σου είπε καθόλου πώ ήταν να παίζει απέναντι στην φιναλή του Παγκοσμίου Κυπέλου, στο Μόντριτ να έχει απέναντί του ω τερματοφύλακα. Μιλήσε το λίγο για το σπίτι. Εντάξει, είχε την ατυχία σε αυτόν τον αγώνα να τραυματιστεί. Τώρα νομίζω είναι σε καλή. Αυτή την εποχή νομίζω είναι σε καλή κατάσταση. Το μόνο που νιώθει άσχημα αυτό το παιχνίδι είναι ότι αν συνέχιζα, είπα ότι φταίνει κάποιοι άλλοι, δηλαδή που χάσαμε τελικά ένα μηδέν, αλλά μου λέει αν συνέχιζα ήταν να παραμιλάω ο Μόντριτς. Χαριτολογώντας, εντάξει, είχε διάθεση με μεγάλη να παίξει. Ναι. Έπαιξε κάποια παιχνίδια με την Εθνική Αντρών αυτή τη χρονιά. Εσύ πόσο περηφάνος είσαι που βλέπεις το γιο σου να είναι σε ένα επίπεδο όπου διαπρέπει, μιλώ και εγώ ως γονιός, αν και μικρή κόρη με εμένα, εσύ πώς νιώθεις έτσι ως πατέρας που βλέπεις το γιο σου να ακολουθεί τα χνάρια σου ως κορυφαίος αθλητής? Στο ποδόσφαιρο πράγματι και είναι εξαιρετικά στην Κυπρό, ίσως είναι σκληρός ο δρόμος του ποδοσφαίρου, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, πρέπει να έχεις τα αυτιά σου κλειστά και τα μάτια σου ανοιχτά και να δουλεύεις όσο πιο σκληρά μπορείς. Υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός, πρέπει να πράγματι να ξεχωρίσεις και να διατηρηθείς ψηλά όσο πιο ψηλά μπορείς και τούτο μόνο μέσα από σκληρή δουλειά. Και καταλαβαίνω πράγματι τώρα που το ζω τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια από τον κύριο μικρός, αλλά τα τελευταία χρόνια σε πιο ψηλό επίπεδο, ότι κατανοώ απόλυτα τους ποδοσφαιριστές που ακούω και λένε ευχαριστώ την οικογένεια μου ή τους γονείς μου ή τη γυναίκα μου ή τον άντρα μου για τη στήριξή μου κλπ. Πραγματικά καταλαβαίνω ότι αυτά που λένε είναι λόγια τα οποία δεν τα λέει για τον τύπο, τα εννοώ γιατί πράγματι χρειάζεται πολύ δουλειά και κόπη και θυσίες για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τον αθλητισμό, τη διαιτησία που είπαμε στο μπάσκετ, με τι επαγγέλλεσαι? Είσαι καθηγητής φυσικής αγωγής, σπουδασμένος σε κύριο τομέα, νομίζω είσαι μεταπτυχιακός στη Βουλγαρία μετά την Αθήνα. Μεταπτυχιακό είμαι στην Κύπρο στον αθλητισμό. Σήμερα πού σε βρίσκουμε ώρες γραφείου? Ήμουν αρκετά χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση, πριν κάποια χρόνια έφτασε η σειρά μου επιτέλους όπως όλο το... Μετά που κρύσεψαν τα μαλλιά, ναι, κλασικά. Να διοριστώ στο δημόσιο και τα τελευταία χρόνια είμαι απεσπασμένος στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, όπου ασχολούμαι με τα θέματα της φυσικής αγωγής γενικά και πιο ειδικά με διοργανώσεις οι οποίες διεξάγουμε σχολικά προαθλήματα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα ή σε διεθνείς διοργανώσεις. Ένας εκπαιδευτικός σήμερα, τι προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει σύγκριση με πριν ίσως 20 χρόνια όπου, ή 15 χρόνια που εσύ έζησες ως εκπαιδευτικός στις βαθμίδες? Τι προκλήσεις έχει σήμερα ως εκπαιδευτικός? Πάρα πολλές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το επαγγελμα του εκπαιδευτικού σήμερα ημέρα σε ένα σχολείο. Πρέπει να... Είναι μια πρόκληση να ασχοληθείς με τα παιδιά, να τα κερδίσεις στο... Να τα κερδίσεις πρώτα σαν άτομο, να τα κερδίσεις στο μάθημα σου, να τα φέρεις κοντά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ενώ πιο παλιά ήταν πολύ πιο εύκολο και ο αθλητισμός ξεκινούσε από τα σχολεία. Ενώ τώρα ο αθλητισμός ξεκινά από τις ομάδες λόγω της άποψης ή της ατμόσφαιρας ότι είναι υποβαθμισμένο το δημόσιο σχολείο. Τι πρέπει να γίνει στην εκπαίδευση της Κύπρου, τη δημόσια εκπαίδευση, για να ξαναδούμε τον αθλητισμό να αποκτά τον βασικό ρόλο που είχε τη δεκαετία του 60, του 70, του 80? Ναι. Εντάξει, βέβαια, να πει τώρα είναι τεράστιο θέμα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι μεμονωμένο και πρέπει να αλλάξει κάτι στο σχολείο και να διορθωθεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει γενικά ακόμα και η δομή της κοινωνίας ή του τρόπου της συμπεριφοράς ή του τρόπου που λειτουργούμε στην κοινωνία για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα αλλάξει η δομή του δημόσιου σχολείου. Σίγουρα όλα τούτα είναι ένας κύκλος, πιστεύω, το οποίο αν επιμείνουμε σιγά σιγά μπορούμε να το αλλάξουμε και να το φέρουμε προς καλύτερες μέρες. Ζούμε σε μια χώρα που τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.
ίσως στην κοινωνία, ίσως να ξεκινούν από το σπίτι. Βλέπουμε ίσως κρίση αξιών στην κοινωνία. Εσύ ως εκπαιδευτικός, δηλαδή ως άτομο που διαμορφώνεις μυαλά νεαρών ατόμων, είσαι αισιόδοξος για τον τόπο μας ή θεωρείς ότι έχουμε ακόμα αρκετά βήματα να κάνουμε είτε για να επανέλθουμε σε μια πρώτερη φάση ή για να φτάσουμε στο επίπεδο άλλων αναπτυγμένων χώρων? Δεν έχουμε ώρα για να σκεφτούμε αν είμαστε αισιόδοξοι όχι. Πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Πρέπει να, και ειδικά για το σχολείο, πρέπει να κάνουμε το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για τα μαθητές στο σχολείο των δημόσιων είναι να τους κάνουμε να έρχονται με ευχαρίστηση στο σχολείο και μετά στην πορεία το δεύτερο θα είναι τι θα μπορέσουμε να τους δείξουμε ή να τους βελτιώσουμε, να τους κερδίσουμε. Το πρώτο είναι να έρχονται με ευχαρίστηση γιατί θα δουν τους φίλους τους, θα δουν κάποιους καθηγητές οι οποίοι να τους νιώθουν οικείους κλπ. Να νιώθουν ότι θα περάσουν καλά τη μέρα τους στο σχολείο πρώτα. Δεν έχουμε χρόνο για να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να αλλάξει όχι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά είναι να προσπαθούμε για το καλύτερο. Πράγματι υπάρχουν όλα αυτά τα σημεία τα οποία είπες, η κρίση αξιών κτλ. Αλλά πρέπει καθημερινά να προσπαθούμε για το καλύτερο. Και μέσα από το σχολείο και μέσα από τον αθλητισμό. Τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να διαμορφώσουν χαρακτήρες. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια ερώτηση για εσένα που σε αφορά εσένα. Είπαμε στα 45 σχεδόν λεπτά που μιλούμε για την πορεία σου στον αθλητισμό. Αναφέραμε τον πατέρα σου, τον Δημητράκη, τον Δημητρίου, που όλοι έχουν να πούν καλά λόγια σήμερα, τον Μακαρίτη. Εσύ όταν αποφασίζεις να αφυπηρετήσεις, να πάει σπίτι σου όταν μεγαλώσεις, όταν γκριζέψουν κι άλλο τα μαλλιά σου, πώς θέλεις να σε θυμάται ο κόσμος του αθλητισμού γύρω στις Κύπρου αλλά και της εκπαίδευσης, τι θέλεις να αφήσεις πίσω σου? Θέλω να αφήσω, ειδικά στο κομμάτι που ασχολούμαι τώρα, θέλω να αφήσω κάτι ότι όταν σταματήσω να νιώθω ότι θα υπάρξει μια συνέχεια. Θέλω να σταματήσω και να πούν όσον ασχολείτουν ήταν καλά τώρα που σταμάτησε. Δεν υπάρχει τίποτε, όχι. Θέλω να σταματήσω να είμαι αίσθητος ότι θα υπάρχει μια συνέχεια και ίσως να το δουν και ο μεγαλύτερος μου φόβος κάποτε ότι λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν στη διαιτησία είναι δύσκολα τα πράγματα να κερδίσουμε νέα άτομα. Ναι. Και πρέπει να προσπαθήσουμε μέσα από το άθλημα της καλαθόσφαιρας ή από πρώην αθλητές ή από αθλητές νεαρούς οι οποίοι θα σταματήσουν για τον ΑΒ λόγο να τους κερδίσουμε στον χρόνο της διαιτησίας και κοπέλες και άντρες. Τούτο είναι η σκέψη μου για τη διαιτησία. Όσον αφορά γενικά, θέλω να είμαι η σκέψη όταν αποχωρήσω είναι να ξέρουν ότι ήμουν έναν άτομο το οποίο προσπάθησα με ό,τι ασχολήθηκα να δώσω τον καλύτερο με αυτό χωρίς πονηρές ή άλλες σκέψεις πίσω από αυτά. Κλείνοντας, θέλω να σου δώσω εσένα το λόγο. Αν υπάρχει κάτι που θέλεις να προσθέσεις ή να πεις που θεωρείς ότι ίσως να με σε ρώτησα εγώ ελεύθερα ως καταληκτικό σχόλιο για την κουβέντα μας σήμερα. Διότι εντάξει, έχουμε την γίνεται αυτή η συνέντευξη σε μια εποχή όπου ακόμα είναι λίγες μέρες μετά από τους τελευταίους αγώνες που είχαμε της τελικής φάσης του Ηπειρακού Πρωταθλήματος. Είχαμε 5 παιχνίδια δυνατά τα οποία οι διαιτητές προσπάθησαν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτόν. 5 παιχνίδια κλειστά. Ήταν γενική ομολογία ότι έγιναν αρκετά καλοί αγώνες. Σε ένα παιχνίδι, πράγματι, για κάποιο διάστημα υπήρχε κάποιο θέμα. Θέλω να πιστεύω και το πιστεύω ότι ό,τι έγινε ήταν κακή στιγμή. Διότι όπως μιλούν οι προπονητές με τους αθλητές, μιλούμε και εμείς μετά με τους διαιτητές και καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουν και ήδη τι έχουν κάνει καλά ή όχι. Είμαστε μια επιτροπή η οποία λειτουργήσε από πέρσι για πρώτη φορά σε αντικατάσταση του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Διαιτησίας. Όσοι ασχοληθήκαμε με τις Επιτροπές Διαιτησίας ήταν όλοι αξιόλογοι.
Δηλαδή γνώρισα αρκετούς. Αυτή την εποχή ασχολούμαστε εγώ, ο Πέτρος, η Χρυστάλλα και ο Ρόνος, οι οποίοι νιώθουμε ότι είμαστε λίγο πιο σε κάποια θέματα περισσότερο κοντά, οι γνώστες. Προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για την πρώτη γενικά της διαιτησίας. Ωραία. Στον χώρο μας. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω ο κόσμος να δει τη συνέντευξη από άκρη σε άκρη, διότι νομίζω τα μηνύματα που είπαμε ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.